μια μοναδική σε όλο τον κόσμο τοιχογραφία της Παναγίας, η Παναγία Γελούσα. Προκαλεί το δέος στους Τούρκους που σπέβδουν να την προσκυνήσουν. Ενώ ουριάζουν οι φήμες για τη σημασία αυτής της ανακάλυψης, όπως αναφέρουν τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η τοιχογραφία αυτή βρέθηκε στην περιοχή της Νύχδης, στην Καπαδοκία, 9 χιλιόμετρα έξω από την Νύχδη, στο λεγόμενο Μοναστήρι των Ανάργυρων, η ίδρυση του οποίου πάει τουλάχιστον 1800 χρόνια πίσω στον χρόνο. Ο Τούρκος Υπουργός Πολιτισμού, όταν την αντίκρισε, εξέφρασε δημόσια το μεγάλο του θαυμασμό. Δήλωσε πως θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να συντηρηθεί αυτή η μοναδική τοιχογραφία και να αποδοθεί στο κοινό που θα θελήσει να την επισκεφτεί και να την προσκυνήσει. Η τοιχογραφία της Παναγίας ήταν κρυμμένη επί πολλά χρόνια και το λαξευτό αυτό μοναστήρι μέχρι το 1963 χρησιμοποιούνταν σαν αποθήκη. Ο χώρος ήταν εγκαταλειμμένος όταν πριν από λίγα χρόνια άρχισε ξαφνικά να αποκτά ζωή. Μέχρι που ήρθε στο φως αυτή η τοιχογραφία της Παναγίας, που όπως αναφέρεται φώτισε όλο το λαξευτό μοναστήρι. Η μοναδική αυτή παγκοσμίως τοιχογραφία ανάγεται στη Βυζαντινή εποχή, τότε που στην περιοχή της Νύχδης είχε ακμάσει η Ορθοδοξία και η ευρύτερη περιοχή ήταν γεμάτη από την Ορθόδοξα μοναστήρια και αμέτρητες λαξευτές εκκλησίες σε όλη την Καπαδοκία. Ο Τούρκος Υπουργός Πολιτισμού σε μια περιοδία του στην περιοχή εισήρθε και στο χώρο του μοναστηριού και εκεί, όταν αντίκρισε την τοιχογραφία της Παναγίας Γελούσας, έμεινε έκθαμβος, όπως αναφέρουν οι δημοσιογραφικές μαρτυρίες. Και αφού την κοίταξε επί αρκετή ώρα, θαυμάζοντάς την, αποφάσισε να γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες για την ανάδειξη της μεγάλης και μοναδικής θρησκευτικής και όχι μόνο αξίας της. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι πρόσφατα ο νομάρχης της περιοχής έκανε μία δήλωση που εξέπληξε, καθώς παραδέχτηκε ότι η τοιχογραφία είναι τόπος προσκυνήματος από προσκυνητές που έρχονται από όλη την Τουρκία.